Ένα χρόνο μετά την πανδημία, η εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV έβαλε στο μικροσκόπιο τις επιλογές, τα γεγονότα, τη στρατηγική, τα επιτεύγματα και τις αστοχίες της διαχείρισης σε μια προσπάθεια να διερευνήσει τι μάθαμε από την πανδημία, τι αλλάξαμε και τι προσδοκούμε ως κοινωνία. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να συμβεί και δεν συνέβη, τι κάναμε αλλά κυρίως τι δεν κάναμε, πολύ περισσότερο αν σήμερα μπορούμε να ταινίσουμε τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια με μια διαφορετική οπτική, κυρίως για την ασφάλεια, σε αυτό που λέγεται δημόσια υγεία. Αυτό που λείπει είναι η εστίαση στον άνθρωπο. Το σύστημά μας, παρόλο που φημολογείται ότι είναι εστιασμένο στον άνθρωπο και στην οικογένεια, εξακολουθεί να μην είναι. Και θα έλεγα ότι λείπει αυτή η αναφορά σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς καταλάβαμε αργά, μάλλον κατάλαβαν αργά, ότι έλειψε η δημόσια υγεία έτσι όπως είχε σχεδιαστεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή τα τελευταία 20 χρόνια στην Ιταλία οι δομές της υγείας συγκεντρώθηκαν στα μεγάλα νοσοκομεία, αφήνοντας τις περιφέρειες και την πρωτοβάθμια περίθαλψη σε εξευτελιστικά επίπεδα, όταν ήρθε η COVID, όλο αυτό το πρόβλημα μεταφέρθηκε στα μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία από τη μια μεριά παρέλυσαν και από την άλλη αποτέλεσαν και ουσιαστικά τις αιστείες υπερμετάδοσης. Δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο πάρα πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να ερμηνεύσουν το συγκεκριμένο ιό σαν να πρόκειται για έναν συμβατικό ιό. Δυστυχώς όμως ο κορονοϊός δεν είναι ούτε συμβατικός ιός, πόσο μάλλον ούτε συμβατικός κορονοϊός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλοι οι επιστήμονες παγκόσμια, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας ή τις γειτονικές χώρες, μπερδεύονται και αδυνατούν να διαβάσουν τα δεδομένα τα οποία ο ιός τους προσφέρει στην καθημερινή κλινική, εργαστηριακή ή και παθολογανατομική διερεύνηση. Έτσι λοιπόν, δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που εδώ και ένα χρόνο έχουμε σειρά αντιφατικών δηλώσεων από επιστήμονες. Όπως αποτυπώθηκε από τις τοποθετήσεις των ειδικών, υπάρχουν τρωτά σημεία στη διαχείριση της πανδημίας που δημιουργούν κενά στη μελέτη και τελικά την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2 και της νόσου COVID-19. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα για μένα είναι να παίρνω οριζόντια μέτρα χωρίς στοιχεία. Δηλαδή, χωρίς να ξέρεις καν τη διάσπαρα στον πληθυσμό, χωρίς να κάνεις καν ιχνηλάτιση και παίρνεις μέτρα. Πώς παίρνεις μέτρα ουσιαστικά. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, και μετά να πάμε και στο επόμενο βήμα. Πώς πιστεύεις ότι ο πληθυσμός θα σε ακολουθήσει στις δύσκολες στιγμές, όταν τα μέτρα που παίρνεις είναι σε περιοχές οι οποίες είναι ακατάλληλες σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία έχεις. Είναι πάντα αδύνατο να ελέγξουν τον πληθυσμό. Πρέπει να έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αίσθηση ότι θα ελέγξει ένα δείγμα και βάσει αυτού του δείγματος θα δεις τι γίνεται στον πληθυσμό. Καλό είναι όμως να σχεδιαστεί αυτό το πράγμα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αποδώσει τα ζητούμενα, δηλαδή λίγος πολύ, να είναι συστηματοποιημένο, να είναι μελετημένο το πώς θα γίνει, σε ποιες περιοχές θα γίνει, πόσοι άνθρωποι θα μελετηθούν. Μόνο πια από την αρχή της χρονιάς περίπου αρχίζουμε να λειτουργούμε με όρους πρόληψης. Δεν νομίζω ότι έχουμε δράσει με όρους πρόληψης νωρίτερα, παρά μόνο ίσως το πρώτο κύμα, όταν δράσαμε οριακά τη σωστή στιγμή. Και το δεύτερο είναι ότι λείπει η φροντίδα για το πώς να λειτουργήσουμε με ασφάλεια όταν θα είμαστε ανοιχτά. Μπορεί να γίνει περισσότερα, να γίνουν περισσότερα τεστ, μπορεί να γίνει περισσότερη ιχνηλάτιση, μπορεί να μην φτάνει αυτό για να αποφύγουμε το lockdown, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει. Μπορεί να στοχεύσουμε συγκεκριμένους χώρους όπου ξέρουμε πλέον, έχουμε ενδείξεις ότι γίνεται μετάδοση, όπως οι χώροι εργασίας. Για σας το lockdown παραμένει, όπως μου είχατε πει και πριν 8 μήνες, η έσχατη λύση, κυρίως για να συγκρατήσεις το νοσοκομειακό σύστημα, αλλά δεν είναι το κλειδί. Σαφέστατα δεν είναι, γιατί όταν, κύριε Σαχίνη, θέλουμε να κοιτάξουμε τον άνθρωπο, δεν θα τον κοιτάξω σε μια χρονική στιγμή, αλλά θα τον κοιτάξω μέσα στο χωροχρόνο. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να δω τις συνέπειες του και τις συνέπειες του οποιοδήποτε εγχειρήματος, γιατί είναι ένα εγχείρημα το lockdown, σε ποιο βαθμό θα επιφέρει συνέπειες θετικές ή αρνητικές, όχι μόνο στους επόμενους μήνες, αλλά στα επόμενα χρόνια.